ο κύριος Ανδρέας Ανδριανόπουλος. Καλημέρα σας κύριε Ανδριανόπουλε, καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτε και χρόνια πολλά σε όλους τους Γιάννητες. Να είστε καλά. Έχετε στο περιβάλλον σας να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά λοιπόν, αν έχετε και εσείς. Έχω το μεγάλο μου γιο καταρχήν. Να σας ζήσει πολύ χρόνος. Υγιές και καλό τείχο το παιδί σας. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή, καλό. Τι γίνεται εκεί κάτω στο Καζακστάν? Επανάσταση. Είναι μια αρκετά μπερδεμένη ιστορία και δεν είναι και απόλυτα ξεκαθαρισμένο τι ακριβώς συμβαίνει. Όχι, δεν νομίζω να είναι επανάσταση. Είναι μια εξέγερση η οποία έχει σχέση, βέβαια, όπως πάντα συμβαίνει αυτό, με κοινωνικές αντιδράσεις και με οικονομικές αμέριγες. Το θέμα έχει να κάνει, όπως το λένε και στις ειδήσεις, με το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Καζακστάν κατά κάποιο τρόπο χρηματοδοτούσε και κάλυπτε με επιδόματα τη φτηνή βενζίνη, το αέριο μάλλον των αυτοκινήτων. Το αέριο τους δεν είναι ακριβώς φυσικό αέριο, όπως ακούω που λένε κάποια φορά τις ειδήσεις. Είναι αέριο που έρχεται από πετρέλαιο που βγάζουν αυτοί εκεί και αυτό το δίνανε με κάποια διατίμηση. Αποφάσισαν να σταματήσουν τη διατίμηση λόγω του ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα οικονομικό, όπως ξέρετε, γενικά στο αέριο σε όλο τον κόσμο. Και αυτό πήγε διπλασιάστηκε. Ναι, το δίνανε σχεδόν δωρεάν. Ήταν 0-10 λεπτά. Όχι, έτσι δεν είναι του τοπικού νομίσματος. Ναι. Και έγινε ένα το τοπικό. Ένα. Ναι. Αυτό το ένα προκάλεσε αυτή την εξέγερση, κύριε Ανδριανόπουλη. Γιατί και εγώ προσπαθώ να καταλάβω. Δεν ξέρω. Τυπικά προκάλεσε αυτό την εξέγερση. Ναι. Μήπως υπάρχουν άλλα ζητήματα από κάτω, δεν θέλουν αυτό το καθεστώς? Κοιτάξτε, το καθεστώς είναι πάνω από 18-19 χρόνια. Μάλιστα. Και δεν έχει υπάρξει καμία εξέγερση στο Καζακστάν. Είναι από τις πιο σταθερές χώρες του κόσμου. Νομίζω πως το πρόβλημα είναι καθαρά οικονομικό. Και δεν είναι μόνο το θέμα του αερίου και των αυτοκινήτων δηλαδή. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι εξάγουν τα κρέατά τους και δεν υπάρχει πλέον στην αγορά φθηνό κρέας, αναγκάζουν να εισάγουν πάλι τρόφιμα. Έχουν πρόβλημα με το γεγονός ότι ενώ έχουν τεράστιους πόρους, φυσικούς πόρους, δεν τρέχει προς τα κάτω το κέρδος από αυτές τις εξαγωγές απόλυτα. Κοιτάξτε, το Καζακστάν εξάγει περίπου 1,8 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Εντάξει, ναι. Έχει τα μεγαλύτερα. Ο πλούτος δεν διαχέεται, συνεπώς. Ο πλούτος δεν διαχέεται, κύριε Ανδριανόπουλε. Μάλιστα. Ακριβώς, δεν διαχέεται και υπάρχει και ένα πολύ σοβαρό θέμα από χρόνια. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι η πόλη στην οποία ξεκίνησαν οι φασαρίες, το Ζεοζάνοχος λέγεται, που είναι στα δυτικά του Καζακστάν, εκεί που είναι και η πετρελαιοπαραγωγική περιοχή, είχε και πριν από 10 χρόνια υπάρξει μεγάλη εξέγερση, η οποία έχει καταπνιστεί στο αίμα. Τώρα από εκεί ξεκίνησαν, συνεχίστηκαν στην Αλμάτη, την παλιά πρωτεύουσα, προχώρησε στον Ουρ Σουλτάν, την παλιά Αστάνα δηλαδή, την καινούργια πρωτεύουσα, και επεκτείνεται. Αλλά πρέπει να έχετε υπόψη ότι το Καζακστάν έχει μια ιδιαιτερότητα. Το 1 τέταρτο του πληθυσμού είναι Ρώσοι. Άρα η Ρωσία έχει ιδιαίτερες ευθύνες απέναντι στον κόσμο αυτόν, γιατί έχει πει πολλές φορές ο πρόεδρος Πούτιν ότι εγώ δεν θα αφήσω ποτέ τους Ρώσους του εξωτερικού να υποστούν διώξεις και προβλήματα. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα. Όσες φορές έχω γυρίσει στις περιοχές αυτές, μιλάω με Ρώσους οι οποίοι σου βγάζουν μια ανασφάλεια. Φοβούνται. Yeah. Δεν ξέρουν τι να τους συμβεί την επόμενη μέρα. Έτσι, μην ξεχνάτε, πίσω το Καζακστάν είναι το περίπτωμα. Γιατί ο πρόεδρος Πούτιν θέλει το Καζακστάν σε ησυχία. Είναι το μαλακό του υπογάστριο, ας πούμε, έτσι, σε σχέση με την Κίνα και με την Κεντρική Ασία, δηλαδή. Έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό Ρώσων από όλες τις περιοχές, από όλες τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες. Δεν ξέρεις τη Λευκορωσία, βέβαια, που είναι όλοι οι Ρώσοι, αλλά αυτή δεν τη μετράμε τη στιγμή αυτή. Αλλά στις μουσουλμανικές δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι στο Καζακστάν. Και αυτοί βρίσκονται όλοι προς την πλευρά της Ρωσίας, βόρεια και βόρειο-ανά και βόρειο-δυτικά. Γι' αυτό έκανε και την πρωτεύουσα την καινούρια, την Αστάνα, ο Σουλτάν λέγεται τώρα, πρώην πρόεδρος, για να είναι κοντά το κομμάτι που κατοικείται από Ρώσους, κατά κύριο λόγο. Και εκεί υπάρχει μια ευαισθησία. Γι' αυτό το λόγο είδατε ότι αυτή το συλλογικό σύμφωνο που υπάρχει μεταξύ 6 πρώην Σοβιετικών Δημοκρατιών, δηλαδή Ρωσία, Καζακστάν, Αρμενία, Κυρκιστάν, Τατζικιστάν και Λευκορωσία, αποφάσισαν να παρέμβουν στο Καζακστάν για πρώτη φορά από την μέρα που ιδρύθηκε αυτό το σύμφωνο,
για να μπορέσουν να επιβάλλουν κάποια τάξη. Είναι λογική, είναι λογική απορία του Λάμπη Περγαντή. Θα τη διατύπωνα κι εγώ, αλλά πάμε μαζί λοιπόν. Η Τουρκία παίζει κάποιο ρόλο στην ιστορία, κύριε. Παίζει κάποιο ρόλο, κύριε Ανδριανόπουλε. Η Τουρκία δεν νομίζω. Αυτό που εμένα με προβληματίζει είναι κάτι σίγουρα κρύβεται από πίσω. Διότι ξαφνικά να βρεθούν σε τόσες μεγάλες, σε 3-4 μεγάλες πόλεις, που η μία είναι χιλιάδες μίλια μακριά από την άλλη, να ξεγερθεί ο κόσμος, κάτι υπάρχει, κάτι από πίσω. Τώρα τι υπάρχει δεν ξέρω. Ναι. Εγώ το μυαλό μου πήγε από την αρχή σε θέματα ισλαμικά. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό αν συμβαίνει. Ότι το Καζακστάν έχει ένα πολύ καλό επίπεδο ηρεμίας με τους μουσουλμάνους που δεν έχει ποτέ. Τύπου Αραβική Επανάσταση και τα λοιπά, αυτό εννοείται κύριε Ανδριανόπουλε. Ναι, μήπως υπάρχουν ζιχαντιστές ή υπάρχει κάποιο θέμα που μην ξεχνάτε. Και ο λόγος που η Ρωσία ανακατεύτηκε στην Συρία είναι ότι φοβάται μήπως τυχόν το Ισλαμικό κίνημα ή το Ισλαμικό κράτος επεκτηνόταν στα σύνορα των χωρών της Κεντρικής Ασίας. Και ιδίως στο Ουσμπεκιστάν, το Κυρκιστάν και το Καζακστάν. Γιατί εκεί, όπως ξέρετε, κατοικούν Μουσουλμάνοι, είναι Σουνίτες και οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο μέχρι τώρα είναι σε ήρεμη κατάσταση. Με την εξαίρεση του Νότιου Ουσμπεκιστάν, εκεί κοντά στη Σαμαρκάντη που είχε προβλήματα. Λοιπόν, εκεί μπορεί να υπάρχει κάποιο θέμα που είπε, γιατί άκουσε ότι ο πρόεδρος του Κάιεφ του Καζακστάν κατήγγειλε χθες ότι αυτοί έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό κτλ. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά ενδεχομένως να μπορεί. Και κάτι τελευταίο μην ξεχνάτε. Το Καζακστάν, πέρα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο, είναι η μεγαλύτερη χώρα στον χώρο παραγωγής ουρανίου. Σε μια περίοδο λοιπόν που μιλάμε για την πράσινη ανάπτυξη και αρχίζει και μειώνονται οι επενδύσεις στο πετρέλαιο και στο αέριο. Το θέμα της πυρηνικής ενέργειας είναι πρώτο στις εναλλακτικές επιλογές. Και εκεί ακριβώς παίζει ρόλο το ουράνιο. Η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα στον κόσμο για ουράνιο. Πολλοί θα θέλουν αυτό το ουράνιο, αν πρόκειται να κάνουν πυρηνικούς αντιδραστήρες για ειρηνικούς σκοπούς βέβαια. Αυτό σας το θέλω σαν σκέψη. Υπάρχει ένα θέμα εκεί, πρέπει να το σκεφτούμε τι μπορεί να κρύβεται από πίσω. Ναι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, θέλω να μιλήσουμε και για τα ελληνοτουρκικά, γιατί βλέπω ότι οι Τούρκοι φτιάχνουν ένα σκηνικό ότι κινδυνεύουν από την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Ναι, φτιάχνουν ένα σκηνικό. Αυτή η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών που δεν θα αναγνωρίζονται υπό την συνθήκη επειδή εμείς τα έχουμε στρατιωτικοποιήσει, δεν είναι ένα σκηνικό τώρα καινούριο? Σίγουρα είναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι εμείς το κάνουμε αυτό διότι για λόγους αμυντικούς. Καμία αντίρρηση, αλλά αυτοί τώρα το γυρίζουν και λένε να κινδυνεύω από την Ελλάδα. Αυτό είναι και κωμικό να το πει κάποιος, αλλά... Έχουμε δικαίωμα, με βάση όμως το Διεθνές Δίκαιο και τις αποφάσεις των ΗΠΑ, έχουμε δικαίωμα άμυνας. Όταν λοιπόν εσύ έχεις τη μεγαλύτερη στρατιά σου ακριβώς απέναντι από τα νησιά, αν εμείς τα αποστρατικοποιήσουμε τελείως, τι θα γίνει? Ωραία. Ένα βήμα κάνεις και τα αρπάζεις. Δεν τα κάνω. Θα επανέλθουμε. Θα διαμαρτυρόμεθα σαν την Κύπρο. Χάρηκα πολύ. Καλημέρα σας. Στον άλλο μήνα ένα βιβλίο καινούριο που λέγεται Ισλάμ, Τουρκία και Μετανάστευση. Τα κουμπάει σε όλα αυτά τα θέματα. Σε ποιον οίκο? Στον Αρμό εκεί. Στον Αρμό. Πολύ ωραία και θα σας φιλοξενήσω. Θα τα πούμε με λεπτομέρειες. Θα τα πούμε. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.